Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί Χριστό αδελφοί, έγραφε ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος παρότι είναι νεότατος και μάλιστα προλάβαμε και πολλούς από τους μαθητές του, αγιοκαταταγέντες πρόσφατα, τον Άγιο Νεκτάριο, Πενταπόλεως, τον Θαυματουργό και Μυροβλήτη, τον Λογιότατο αυτό Ιεράρχη μας, εδώ στη Ριζάριο, να γράφει ανάμεσα στα άλλα η ελληνική φιλοσοφία ως προπαιδεία στο χριστιανισμό. Και μάλιστα, όπως και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο μεγαλύτερος θεολόγος των νεωτέρων χρόνων που θα γιορτάσουμε μεσοβδόμαδα, στην ιστορία του χριστιανισμού από την πρώτη σελίδα αναφαίνεται η δράση του ελληνικού λαού στο χριστιανισμό, αλλά και η κλίση της να αναλάβει το μεγάλο έργο της αποστολής του χριστιανισμού. Γιατί, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, «Οι θείοι λόγοι του Σωτήρα νύνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου όταν του αναγγέλθηκε ότι οι Έλληνες, ποιοι δηλαδή, ο Ανδρέας και ο Φίλιππος, ήθελαν να τον ειδούν, εν είχαν βαθία έννοια. Η ρίση αυτή ήταν προφητεία των μελώντων, γιατί οι Έλληνες που εμφανίστηκαν εκεί ήταν αντιπρόσωποι όλου του ελληνικού έθνους και στην παρουσία τους διείδε ο Θεάνθρωπος ο Ιησούς, το έθνος εκείνο στο οποίο έμελε να παραδώσει την Ιερά Παρακαταθήκη, να διαφυλαχθεί στην ανθρωπότητα. Διείδε δηλαδή και τη δόξα του που θα προέλθει από την πίστη των εθνών, οι οποίοι θα πιστέψουν χάρις στο Ευαγγέλιο, χάρη στις Οικουμενικές Συνόδους, που είναι όλα γραμμένα στα ελληνικά. Αναγνώρισε λοιπόν το έθνος εκείνο, το οποίο ακριβώς προοριζόταν, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, μάλιστα από καταβολής κόσμου, να επιτελέσει αυτό το σκοπό. Σήμερα ακούσαμε το ωραιότατο αυτό Ευαγγέλιο. Ένας αξιωματικός, βαθμοφόρος, έρχεται στον Κύριό μας και του λέει ότι ένας δικός μου άνθρωπος είναι άρρωστος. Βέβαια, έχετε κάνει όλοι αρχαία ελληνικά στο σχολείο και καταλαβαίνετε αμέσως ότι αυτός ο άνθρωπός του δεν ήταν το παιδάκι του, θα έλεγε το τέκνον, είναι ο δούλος του, πες. Και αυτό το δούλο του λοιπόν, ο οποίος τον υπηρετούσε, το διακονούσε, έρχεται ο Κύριός μας και χάρη στην πίστη αυτού του αξιωματικού αποκαθιστά την αλήθεια. Αποκαθιστά δηλαδή τα πράγματα όπως πρέπει. Αλλά σε εμάς αγαπητοί μου δεν αρκεί να ξέρουμε καλά τα ελληνικά. Σε συνέδριο το οποίο είχε γίνει για αυτό το θέμα με εκπροσώπους από την Αμερική μέχρι τη Ρωσία παρατηρήσανε ότι αν προσπαθήσουν να μεταφράσουν την Καινή Διαθήκη στα αγγλικά για παράδειγμα μπορεί να μεταχειριστούν 9 λέξεις διαφορετικές και να μην βρουν ποια είναι η ελληνική. Τέτοια ακρίβεια έχει. Και μάλιστα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ακόμα και η αίρεση μεγάλη του Φιλιόκβε, του Πάπα, και αυτή οφείλεται σε παρεξήγηση, σε αυτή την πτωχία της λατινικής. Όταν λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, που βλέπετε πάνω από το θρόνο, κλήθηκε να ερμηνεύσει, γιατί εμείς δεν θέλουμε μετάφραση. Ελληνικά είναι, τα καταλαβαίνουν και οι ξένοι. Θέλουμε ερμηνεία. Τι κρύβεται κάτω από τις λέξεις. Μας λέει λοιπόν εκεί στην παραβολή του Ασώτου, και το οποίο ισχύει για όλους μας. Όλοι είμαστε σε σωσμένοι, ελπίζουμε, άσωτοι, κάποτε, ότι εδαπάνησε άπασαν την ουσίαν αυτού. Ποια είναι η ουσία? Στο σχολείο έχουμε μάθει, η ουσία είναι βέβαια η περιουσία που έχει ο καθένας. Όχι. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας το σημείο αυτό, είναι η θεά ουσία. Είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που μας έχει δώσει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους λαούς. Ανάλογα πώς θα χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας, ή θα σωθούμε ή θα χαθούμε. Και βέβαια, εμείς που έχουμε και τον ύμνο στην ελευθερία, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τα λόγια τα σημερινά στην προς Ρωμαίους επιστολή, τότε δηλαδή που ο Απόστολος των Εθνών σε άπτεστα ελληνικά μιλάει στους Ρωμαίους και προσπαθεί να τους πείσει για το δίκαιο του Χριστού. Τους λέει λοιπόν ότι ξέρετε, η ελευθερία είναι τριών ειδών. Είναι η ελευθερία που έχουμε από τη φύση μας,
είναι κάτι το δικό μας. Ένα δώρο μας έχει δώσει ανεκτίμητο ο Κύριος. Αυτό επηρεάζει άμεσα και τις σκέψεις μας, αλλά και τα λόγια μας και τις πράξεις μας. Και βέβαια στην Ορθοδοξία δεν υπάρχουν αλάθητα και λάθος να κάνουμε. Ακόμα και την άρνηση ο Χριστός μας τη συγχωρεί, όπως βλέπουμε στους νεομάρτυρες. Φτάνει να μετανοήσουμε, μην μείνουμε αμετανόητοι. Αυτή λοιπόν η ελευθερία της φύσεως οδηγεί στην προαίρεση. Το τι δηλαδή μόνοι μας, αυτοβούλος, μεθαύριο την Τρίτη μόλις θα γιορτάσουμε τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος τι μας έλεγε. Ο Κύριός μας είναι άρχοντας, δεν θέλει κανένα να πάει κοντά του με τη βία, όποιος θέλει. Το αυτεξούσιο, αυτό το οποίο λέγανε στα χρόνια του Αγίου Νεκταρίου, δεν ξέρω να το πούνε, εφταξούσιο, αλλά ξέραν τι σήμαινε. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε το καλό. Στο κακό θα βρούμε άλλα πράγματα. Δεύτερη κατηγορία ελευθερίας, για την οποία θα σας μιλήσω λίγο σήμερα, είναι η ελευθερία της χάριτος του Κυρίου. Αυτή η οποία δηλαδή και μας δικαιώνει και μας αγιάζει. Γιατί γι' αυτό ερχόμαστε εδώ και να μεταλάβουμε αυτή τη στιγμή και να εξομολογηθούμε και να βαπτιστούμε και να παντρευτούμε και να ιερωθούμε. Αυτή λοιπόν είναι που δίνει τη διπλή νίκη ενάντια στην αμαρτία, αλλά και υπέρ της δικαιοσύνης. Και η τρίτη βέβαια μορφή ελευθερίας είναι η δόξα, στην οποία κάποια στιγμή με την ελπίδα του Χριστού θα φτάσουμε όλοι μας. Γιατί όταν ανοίγουμε αυτό το μεγάλο θησαυρό προσευχών, τους ψαλμούς, ο πρώτος ψαλμός από τους 150, τώρα μιλάμε 3.000 χρόνια πίσω, δεν τα καταλαβαίναν οι Εβραίοι, τα μεταφράσανε στα ελληνικά, η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αυτό είναι το κείμενο που έχει η Εκκλησία μας. Ξεκινάει η πρώτη λέξη από τους 150 ψαλμούς, «Μακάριος, Ανήρ», ο οποίος δεν κάθισε στην καθέδρα εκεί των λοιμών, αυτή η άρρωστη ηθικά, ερμηνευόμενο, οι οποίοι μπορεί να μας οδηγήσουν στην απώλεια της ψυχής. Στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου, ο Χριστός μας δεν μας είπε αυτό. Μας είπε όχι μακάριος, είσαστε μακάριοι, είσαστε όλοι ευτυχισμένοι, έχετε όλη την ιδιότητα τη δική μου. Φτάνει να προσέξετε. Σήμερα λοιπόν μιλάει για τις δύο ευεργεσίες ο Απόστολος, ερμηνεύοντας ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Ποιες είναι οι δύο ευεργεσίες που λάβαμε όλοι από το Θεό? Ελευθερωθήκαμε από την ντροπή της αμαρτίας και ήρθαμε στη δικαιοσύνη και στην αρετή. Και βέβαια οι τρόποι της δουλείας στην αμαρτία είναι πάρα πολλοί. Πράττει την αμαρτία κάποιος, είναι υπόδουλός της. Και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος που προλάβαμε και αυτόν αυτές τις μέρες, ήταν το αγαπημένο του χωρίο, με παρήχηση, όπως θα το ακούσετε, ό,τι ήτητε τούτο και δε δούλωτε. Σε ό,τι υφιστάμεθα ήτα, ηθική βέβαια, εκεί υποδουλωνόμαστε, ή να το πούμε και αντίστροφα, όπου δίνουμε την καρδιά μας, εκεί θα δούμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε, μας λέει ο Κύριος, να έχουμε δύο Κυρίους εκ διαμέτρου αντίθετα, το Μαμονά και το Χριστό, το Χριστό και το Χρυσό. Και τι καρπό άλλωστε λαβαίνουμε δουλεύοντας την αμαρτία, παρά ντροπή, ατιμία και θάνατο. Και όταν λέμε θάνατο, να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Βλέπετε στις ειδήσεις πόσα λάθη οδηγούν ασφαλώς και σε σωματικό θάνατο, αλλά πάντοτε είναι βεβαιωμένο σε ψυχικό. Και περί ψυχής βέβαια πρώτοι μίλησαν πάλι οι αρχαίοι Έλληνες. Υπάρχει και ειδική ομιλία, διάλογος του Πλάτωνα. Τώρα όμως που ελευθερωθήκαμε με τη χάρη του Θεού, στη συνείδησή μας όχι προσέξτε απλώς μισούμε την αμαρτία, αλλά νιώθουμε ευδελιγμία, δηλαδή μια αποστροφή. Γιατί όσο εσχρός και να είναι κανείς, όταν σταματήσει, τότε έρχεται η ντροπή. Καρπός λοιπόν αυτής της ντροπής μετά είναι η δικαιοσύνη, ο αγιασμός, η τιμή και η καθαρότητα. Και ερχόμαστε σε ένα πολύ γνωστό χωρίο, το οποίο το έχετε ακούσει από το σχολείο. Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Οψώνια τι είναι, αγαπητοί μου, είναι η πληρωμή. Η αμαρτία τι μας πληρώνει, τι μας δίνει, είναι αυτό το σιτηρέσιο που δίνει ο άρχοντας του τόπου στους στρατιώτες του, όπως έλεγε ο ιερός πρόδρομος, στους στρατευωμένους, στους στρατιωτικούς, να αρκούνται σε αυτά. Και ο Απόστολος αλλού, ποιος στρατεύεται με δικά του έξοδα. Επομένως, αγαπητοί μου,
χάρισμα είναι η αιώνια ζωή, κατά χάρη και δωρεά του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Εργαζόμαστε, επειδή ο Χριστός ενέργησε σε μας με την ένσαρκη οικονομία Του. Αυτό το μυστήριο, το μέγα που τελείται αυτή τη στιγμή, το οποίο μόνο στους Ορθοδόξους τελείται και δίνεται, η Θεία Ευχαριστία. Το μυστήριο λοιπόν αυτό το μέγα και όλα τα υπόλοιπα δεν αξίζουν τα παθήματα του καιρού αυτού με όσα στη μέλουσα δόξα θα μας αποκαλυφθούν. Και όλη η βία των Αγίων και του Αγίου Νεκταρίου και όλων αυτό επιβεβαιώνουν. Ακόμα και τα λείψανα τα οποία ευωδιάζουν μόνο στην Ορθοδοξία. Ο Θεός λοιπόν τα μικρά αντί μεγάλων δέχεται, τα πρόσκαιρα αντί για τα αιώνια. Άρα του Θεού δώρο είναι η ζωή. Ακόμα και αν κατόρθωνε κανείς όλη τη δικαιοσύνη του κόσμου, όλες τις αρετές, δεν θα μπορούσε να ανταποδώσει με τους πρόσκυρους κόπους αυτά τα αιώνια αγαθά που μας δίνει ο Κύριος. Όσοι λοιπόν, λέει, έρχεστε και εργάζεστε και υπηρετείτε μένα, θα εφρανθείτε, θα γαλιάσετε, θα είσαστε ευλογημένοι από το Θεό τον αληθινό, γιατί ο Θεός είναι η μόνη αληθινή ζωή. Αφού λοιπόν οι χριστιανοί αγωνιστούν στον αγώνα τον καλό, και εδώ μας φέρνει πάλι μια άλλη ανάμνηση, ότι όλα αυτά που βλέπετε και ακούτε και απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή, η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική, η μουσική, η γλώσσα, είναι όλα από την αρχαία Ελλάδα, όπως τα παρέλαβε ο χριστιανισμός και τα έφερε μέσα από το Βυζάντιο, δίνοντας με δημοκρατικό τρόπο, όπως λένε οι ιστορικοί, σε όλους τους λαούς την πίστη. Αύριο, να έρθετε με το καλό, θα γιορτάσουμε την Ισαπόστολο Χέλγα, την Όλγα, τη βασίλισσα, την πρώτη που έγινε χριστιανή, η βασίλισσα και των Ρώσων σήμερα και των Ουκρανών. Και από αυτήν, μάλιστα, το όνομά της δεν είναι πια Όλγα, είναι Ελένη, το όνομα της αυτοκράτηρας, ήταν η Νονά, η γυναίκα του αυτοκράτορα. Επίσης, και κάτι άλλο, όλες οι αιρέσεις, όπως αύριο πάλι που θα γιορτάσουμε, και την ερχόμενη Κυριακή, την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, όλοι αυτοί οι μονοφυσίτες, οι Αρμένοι, όλοι οι Σύριοι, κοιτάξτε τι γίνεται σήμερα, οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι υποκύψανε στον κίνδυνο από Ανατολάς, δεν κράτησαν την Ορθοδοξία, κοιτάξτε τι ταλαιπωρία υφίστανται. Η Αγία λοιπόν Εφημία, σαν αύριο θα δείτε, πως έστω και με το λείψανό της, το οποίο ευωδιάζει στο Πατριαρχείο μέχρι σήμερα, μίλησε και έδειξε ποιο είναι το σωστό και ποιο το αιρετικό. Και βέβαια την Τρίτη είναι η μεγάλη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, μη λείψει κανείς, αλλά και κάτι άλλο. Στο Σέρβικο μοναστήρι είναι η Παναγία η Τριχερούσα, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, την Τρίτη. Και την Πέμπτη τα είπαμε. Να κλείσουμε λοιπόν σήμερα στην αγάπη σας, να ξέρουμε ότι τέτοιες μέρες στην αρχαία Ελλάδα γινόντουσαν κάθε 4 χρόνια οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 6 με 11 Ιουλίου. Και από αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουμε πάρει πάρα πολλά. Έχουμε πάρει τα στέφανα στο γάμο μας. Έχουμε πάρει το λάδι που βάζαν οι παλαιστές για να γλιτώνουμε από ό,τι κακό. Και βέβαια είναι το Άγιο Πνεύμα σε εμάς μετά την κατάλληλη ευχή. Λέει λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών σήμερα, αφού οι χριστιανοί αγωνιστείτε τον αγώνα τον καλό και τελειώσετε το δρόμο, τηρώντας την πίστη, σας απόκειται της δικαιοσύνης ο Στέφανος, τα αμάραντα εκείνα στεφάνια που θα λάβετε ουράνια, έπαθλα δικαιοσύνης. Αμήν.